Η απασχόληση είναι μία δράση που διανύει φέτος τον τρίτο χρόνο. Ξεκίνησε ως το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, όταν εγκαινίασε το να έχει εκπαιδευτικά προγράμματα. Σκεφτήκαμε να κάνουμε μία απασχόληση βασισμένη στο ίδιο θεατρικό έργο, στην ίδια παράσταση και ως προς τα μηνύματα και ως προς τα αισθητική που γίνεται στη Μεγάλη Επίδαυρο. Και ο στόχος ήταν όταν γυρίσουν με τους κηδεμόνες και τους γονείς τους στο αυτοκίνητο για την Αθήνα, ας πούμε, να μπορούν να μιλήσουν για το ίδιο θέμα διαγενειακά. Δηλαδή και οι μικροί και οι μεγάλοι να έχουν μια κοινή εμπειρία από την παράσταση, όχι μόνο το έργο, αλλά και από την παράσταση που έχουν παρακολουθήσει. Οι μάσκες ήταν ένας διαφορετικός τρόπος να εμπλέξουμε τα παιδιά. Βασικά ήταν ένα εργαλείο το οποίο θα χρησιμοποιούσαν τα παιδιά για να πάρουν ένα ρόλο. Οπότε φορώντας τη μάσκα, τη φωτιά μάσκα, μπορούσαν να μπουν πιο εύκολα στο ρόλο. Και σε αυτό ακριβώς μας βοηθάνε τα εικαστικά, τα υλικά και οι εικαστικές, ας πούμε, παρεμβάσεις που κάνουμε. Προωθούν τη θεατροπαιδαγωγική δράση. Έχουμε μαζί και μια ομάδα κυκλοθέατρου, οπότε έχει βοηθήσει αυτό στις γνώσεις και στην αλληλεπίδρασή μας με τα παιδιά. Γενικά νομίζω ότι η κούκλα και η μάσκα σαν στοιχεία μπορούν να ξεκλειδώσουν δύσκολες στιγμές με τα παιδιά. Να βλέπεις, ας πούμε, την ώρα του διαλύματος, όπου τα παιδιά συνεχίζουν πάνω από το κουλούρι να μιλάνε για τον Ορέστη. Και ξαφνικά ακούμε τα ονόματα Ορέστης, Κλητεμνίστρα, ακούμε λέξεις καινούργιες για τα παιδιά, να τις λένε παιδιά 4 χρονών. Οπότε είναι πολύ χαριτωμένο και είναι και πολύ αισιόδοξο για εμάς. Είναι ικανοποίηση, άμεση ικανοποίηση. Το γεγονός ότι η συνύπαρξη παιδιών από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, από την Ιαπωνία μέχρι την Αμερική και από τη Ρωσία μέχρι την Αφρική και όλη την Ευρώπη, είναι πια εφικτή και παιδιά αρκετά διαφορετικών ηλικιών συγκινούνται, συνεργάζονται, αλληλεπιδρούν μέσα σε 2 ώρες και γίνονται κοινωνία του αρχαίου δράματος. Αυτό λοιπόν που μου έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη έκπληξη είναι ότι τις περισσότερες φορές τα παιδιά είναι πιο έτοιμα να αναγνωρίσουν αυτές τις σκοτεινές πλευρές από όσο εμείς θεωρούμε. Εδώ κάνουμε ένα μαγικό ταξίδι με τα παιδιά, γνωρίζουμε τα έργα μέσα από θεατρικό παιχνίδι, με τη δική τους φαντασία και τη δική μας τρέλα. Συνθέτουμε ένα μοναδικό πρόγραμμα, το οποίο πραγματικά θα πρέπει να συνεχιστεί, θα πρέπει να διευρυνθεί και θα πρέπει να γίνει τρόπος και στάσης ζωής.